Γεια σας αγαπητοί φίλοι, γαλλικό δημοσίευμα έρχεται να αμφισβητήσει την απόφαση του Εμμανουέλ Μακρόν και της γαλλικής κυβέρνησης να μπει η Ελλάδα στο κλαμπ των ισχυρών του πλανήτη με τη δυνατότητα όχι υποστρατηγικής στα 500 με τους Καλ PNG αλλά στρατηγικής κρούσης στα 1400 χιλιόμετρα με τους Καλ Ναβάλ. Έτσι έχουμε δημοσίευμα γαλλικό το οποίο αφού αναφέρεται στην αγορά από την Ελλάδα τριών φρεγατών Μπελαρά, την απόφασή της να αγοράσει και τέταρτη, να ενσωματώσει το στρατηγικό πύραυλο, να μην μείνουν οι φρεγάτες δηλαδή μόνο με δυνατότητα κρούσης επιφανείας αέρος, επιφανείας και επιφανείας βυθού, αλλά να έχουν και δυνατότητα κρούσης επίγειας, επιφανείας εδάφους. Αναφέρονται ανάμεσα στα άλλα στο πρόγραμμα και πώς υλοποιείται και επιλέξει γράφουν. Υπενθυμίζουμε ότι τροφοδοτούμενο από στροβιλοκινητήρα μονής ροής Micro Turbo TR-50, ο MDCN Missile de Croisière Naval έχει βάρος 2 τόνων, 7 μέτρα μήκος, αυτονομία περίπου 1000 χιλιόμετρα. 1000 χιλιόμετρα είναι από υποβρύχιο, από τις φρεγάτες κλάσεως Κύμων είναι 1300. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα αδρανειακής πλοήγησης που επαναφέρεται κατά την πτήση και συσκευή GPS. Η τερματική καθοδήγησή του γίνεται μέσω ενός υπέρυθρου ή αναζήτηση συντεταγμένων. Μέχρι τώρα η Γαλλία δεν το έχει εξάγει ποτέ. Μία ενδεχόμενη ελληνική παραγγελία σίγουρα δεν θα βελτιώσει τις σχέσεις ανάμεσα στο Παρίσι και την Άγκυρα. Γράφουν, θα πω τώρα κάτι, μία άλλη είδηση. Ο καθένας φυσικά εκφράζει τη γνώμη του ελεύθερα και αυτό είναι η δημοκρατία. Στην Αμερική είχαμε μία εξέλιξη. Διώκεται κάποιος για τις σχέσεις του με την Τουρκία. Ξέρετε, στην Αμερική όταν κάνει κάποιος κάτι δεν λαμβάνουν υπόψη πόσο υψηλά ιστάμενος είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Οι κατηγορίες δεν έχουν ακριβώς αποτυπωθεί. Γίνεται λόγος, σύμφωνα με πηγές κοντά στα τεκτενόμενα αμερικανικές, ότι λειτουργούσε ως ξένος πράκτορας και είχε αποδεχθεί χρήματα από κάποιους οργανισμούς. Eric Adams λοιπόν χρηματοδοτήθηκε, κατηγορείται η καμπάνια του από την Τουρκία για να δώσει την άδεια για το τουρκικό προξενείο στο Μανχάταν. Γι' αυτά κατηγορείται, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο μέχρι να καταδικαστεί ο άνθρωπος. Πάντως είναι γνωστή η διείσδυση της Τουρκίας στο βαθύ κράτος, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και αλλού. Αυτά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.